Κύριε Υπουργέ, λέγομαι Πανουτσάκου και είμαι η πρόεδρος των υπαλλήλων όλων των περιφερειών. Όλων των υπαλλήλων. Δεν είμαι πρόεδρος των εξεταστών. Πρώτον. Δεύτερον, έχετε συναντηθεί ποτέ μαζί μου? Με ποιο συνδικαλιστικό όργανο? Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Με ποιο συνδικαλιστικό όργανο εξεταστών που δεν υπάρχει συναντηθήκατε? Το γράφατε και στα δελτία τύπου και σας καταγγέλαμε. Ποιον? Βλέπετε εδώ κάποιον εξεταστή που παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος των εργαζομένων και συναντηθήκατε μαζί? Μα τι λέμε τώρα? 3 φορές είπατε ότι συναντηθήκατε. Σας καταγγείλαμε ότι δεν συναντηθήκαμε καμιά φορά. Αρνηθήκατε. Αρνηθήκατε χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα αρνηθήκατε να συναντηθείτε μαζί μας. Με ποιους συναντιέστε? Ίσα-ίσα βγάλαμε δελτίο τύπου. Και λέμε ότι κάνετε επιλογές με το πολιτικό σας παρελθόν. Αυτό έγραφε το δελτίο τύπου που βγάλαμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέτε αν ξέρουμε και αν δεν ξέρουμε. Εάν λοιπόν το γραφείο σας ενημέρωνε ή σας έφτανε σε εσάς τα δελτία τύπου ή σκύβατε να διαβάζετε, θα βλέπατε ότι έχουμε βγει και έχουμε καταγγείλει 100 φορές διάφορες πλευρές. Πλευρές που έρχονται στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα και πλευρές που δεν έρχονται στην επιφάνεια. Και ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για διάτριτο σύστημα που πρέπει να αλλάξει και πρέπει να θωρακιστεί. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, στα δελτία τύπου μας και τις καταγγελίες μας γράφαμε και άλλα πράγματα. Γράφαμε, ας πούμε, για τη Λαμία που είπατε, ότι η συνάδελφος η οποία κατήγγειλε το περιστατικό από τη Διεύθυνση Μεταφορών άλλαξε 3 υπηρεσίες και πέρασε και πειθαρχική διαδικασία γιατί διατάρασε την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Βγήκαμε και καταγγείλαμε πρόσωπα και πράγματα και όχι μόνο κανένας δεν έσκυψε, αλλά ούτε καν δέχτηκε να συζητήσει μαζί μας. Λοιπόν, για να τα βάζουμε τα πράγματα στο όνομά τους. Και έχουμε πει με όλους τους τόνους και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής και παντού ότι εκπροσωπούμε τους συναδέλφους που παίρνουν με ψηλά το κεφάλι την αποζημίωση. Και τα έχουμε καταδικάσει. Επομένως, αυτή η επίθεσή σας απέναντι στην Ομοσπονδία των Περιφερειών δεν έχει καμία αξία και πέφτει από μόνη της στο καλάθι των αχρήστων, κύριε Υπουργέ. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ακριβώς, επειδή συμβαίνουν διάφορα πράγματα και εμείς έχουμε πει ότι είναι διάτριτες μια σειρά διαδικασίες. Είπα και στην ομιλία μου, ούτε τα πληροφοριακά συστήματα που εμπλέκονται για τις άδειες οδήγησης δεν διαπλέκονται μεταξύ τους. Δεν διαπλέκονται μεταξύ τους. Για να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Μιλήσατε για τον Πειραιά. Για να δούμε λοιπόν, εκεί διαπλέκονται. Εμείς καταδικάζουμε όλα τα φαινόμενα. Αλλά τι ζητάμε από την πολιτεία, τι ζητάμε από το αρμόδιο Υπουργείο? Να πάρει μέτρα. Να μην στοχοποιούνται όλοι οι συνάδελφοι. Να κλείσει την πόρτα σε οποιαδήποτε στοιχεία υπάρχουν διαφθοράς ή έκνομες ενέργειες. Και τις κατονομάζουμε και λέμε να πάρθουν μέτρα ενάντια σε οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια. Να αλλάξει το έδαφος που δημιουργεί οι καταστάσεις που δημιουργούν αυτό το έδαφος. Και βεβαίως, να πούμε και κάτι άλλο. Ενώ εμείς βγάλαμε δελτία τύπου για τέτοια ζητήματα, κύριε Υπουργέ, εσείς, γιατί και εσείς έχετε εξεταστές και εσείς έχετε τέτοια συμβάντα, ούτε καν δελτίο τύπου καταδίκες δεν έχετε βγάλει. Ούτε καν δελτίο τύπου. Επομένως, είστε ο τελευταίος, θεωρούμε, σε αυτή την αίθουσα που μπορείτε να μας επιτίθεστε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς δεν στοχοποιούμε τους πάντες, ούτε εξεταστές. Έχω κι άλλες ερωτήσεις, κυρία Πρόεδρε. Μου έκαναν ερωτήσεις. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Ούτε εξεταστές, ούτε εκπαιδευτές, ούτε πολίτες. Ζητάμε όμως να θωρακιστεί το σύστημα. Να μην καίγονται τα χλωρά με τα ξερά. Και βεβαίως ακριβώς η ίδια τα παραδείγματα που αναφέρατε. Γιατί λέτε να μην είναι ο εκπαιδευτής μέσα στο αυτοκίνητο. Εμείς θα πούμε, κοιτάξτε και το είπαμε και με όλους τους τρόπους. Μακάρι οι κάμερες να λύνανε το ζήτημα. Αλλά δεν απαιτείται οποιαδήποτε συναλλαγή να γίνεται παρουσία της κάμερας και το ξέρετε πολύ καλά όλοι. Και μακάρι λοιπόν να λύνει το ζήτημα και είπαμε ναι σε οποιαδήποτε μέτρα διαφάνειας. Αλλά έχουμε ενδιασμούς ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Και πάμε παρακάτω. Το βασικό πρόβλημα που βάζαμε είναι για το εντός ωραρίου. Γιατί ακριβώς γυρίζετε την πλάτη σε αυτά που σας λένε και οι περιφερειάρχες ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έγινε μια στοιχομηθεία μεταξύ σας με τον κύριο Αγοραστό, αλλά δυστυχώς εγώ για άλλα πράγματα μιλούσε ο κύριος Αγοραστός, για άλλα απαντούσατε εσείς. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που δόθηκε η δυνατότητα για νέους εξεταστές? Αυτό εννοούσε ο κύριος Αγοραστός. Όχι την μη χρονιάτικη εκπαίδευση, πιστοποίηση που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη οι περιφέρειες. Λέτε λοιπόν για τις κατηγορίες, αν εγώ δεν είμαι εξετάστρια, ούτε καν σας είπα ποια είμαι. Λοιπόν, λέτε αν έχουν τις αντίστοιχες κατηγορίες. Ο νόμος που έδωσε τη δυνατότητα στους παλιούς εξεταστές να εξετάζουν ανεξάρτητα από την κατηγορία, οποιασδήποτε κατηγορία, ανεξάρτητα από την άδεια οδήγηση, οι εργαζόμενοι το φτιάξανε. Δεν το φτιάξανε οι εργαζόμενοι. Αλλά σας λέμε ένα προβληματισμό. Σας λέμε ένα προβληματισμό. Λέτε και πολύ σωστά να έχουν την αντίστοιχη κατηγορία. Από τότε που νομοθετήθηκε αυτό, στο δικό σας το Υπουργείο, κύριε Υπουργέ, οι 10 που πήρανε οι καινούριοι εξεταστές έχουν μόνο για γιοταχή. Λέμε λοιπόν πώς θα υποχρεώσετε αυτούς τους υπαλλήλους να πάνε να δώσουν εξετάσεις, να δώσουν τα παράβολα, να τα ανανεώνουν, χωρίς μέριμνα του κράτους, περιφέρειας, πολιτείας. Αυτές τις πλευρές λέμε. Πώς να, επίσης, υποχρεωτικό να εκπαιδεύονται. Εμείς δεν λέμε να μην εκπαιδεύονται. Όχι, κύριε μου, το είπα. Το είπα. Αν μ' ακούγατε, θα το είπα. Λοιπόν, και βεβαίως λέω ότι η ίδια η κατάσταση έδειξε και τα δύο παραδείγματα ότι δεν είναι για τις θεωρητικές εξετάσεις που έχουμε τεράστια προβλήματα και σε θεωρητικές εξετάσεις. Δεν γίνονται παρουσία του εκπαιδευτή και όμως έχουμε προβλήματα. Αλλά η διαφορά του συζητήματος από το να πάει να δώσεις εξετάσεις για αγγλικά ή για γαλλικά είναι ότι εδώ έχει να κάνει με τη ζωή, με την ασφάλεια του ανθρώπου. Δεν είναι οποιαδήποτε εξέταση για να πούμε είναι, δεν είναι. Εμείς λέμε λοιπόν ναι σε οποιαδήποτε ζητήματα διαφάνειας, ναι σε οποιαδήποτε όλο το χτύπημα κάθε έκνομης ενέργειας, κρατάμε τις επιφυλάξεις μας αυτό και λέμε το εντός ωραρίου θα διαλύσει υπηρεσίες. Δεν μπορεί δηλαδή να στέλνετε τον εξεταστή να πάει σε άλλη περιοχή, να κάνει εξετάσεις. Εδώ στα νησιά υπηρετεί ένας άνθρωπος και γίνονται εξετάσεις σε άλλο νησί και παίρνουν τα διπορικά τους μετά από πόσο καιρό. Θα τα λύσετε αυτά τα ζητήματα. Συγγνώμη κυρία μου, αλλά η κυβέρνηση είστε. Η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τις προσλήψεις. Δεν το παίρνετε από τον κύριε, παρακαλώ απαντήστε σε ερωτήσεις που σας κάναν. Φτάσατε τα 6 λεπτά και την απαγόρευση των προσλήψεων. Την απαγόρευση των προσλήψεων την κάνει η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε για το νομοσχέδιο μιλάμε, παρακαλώ. Συλλογικά να αποφασίσετε να γίνουν προσλήψεις. Να γίνουν προσλήψεις για εξεταστές με αυξημένα προσόντα, με πιστοποιήσεις, με ό,τι θέλετε όρους βάλετε. Αλλά αυτή την κατάσταση, την οποία την λουζόμαστε εμείς, στοχοποιούνται όλοι συλλήβδιν και να τα ακούμε και από πάνω για τα μέτρα που δεν έχετε πάρει, όχι, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και βεβαίως δεν είναι ούτε η αναποχή σκοπιμοτήτων, όπως ακούστηκε εδώ, ούτε επειδή δεν μας άρεσε ο Υπουργός, ούτε δεν μας άρεσε η κυβέρνηση. Λέγαμε λύση των προβλημάτων. Δεν ξέρω εσείς με ποια ευκολία μπορείτε να πείτε στους εξεταστές, να πείτε πηγαίνετε χωρίς να πληρώνεστε. Δεν ξέρω τι καλλιεργείτε αν θα λέγατε αυτό το πράγμα που το είπατε τόσους μήνες. Πηγαίνετε να δουλέψετε χωρίς να πληρώνεστε. Τι καλλιεργείτε, να συνεχίσω τη σκέψη, τι καλλιεργεί ο καθένας. Εμείς λοιπόν γι' αυτό θέλαμε να πληρώνονται οι εξεταστές και να είμαστε απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα.